Ελένα, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Μπορώ να μάθω σε ποιον καταφύγιο πρέπει να πάω με την οικογένειά μου σε περίπτωση που χρειαστεί? Ναι, πεςτε μου τη διεύθυνση. Το κεφάλαιο καταφύγιο άνοιξε και πάλι με φόντο τα όσα βλέπουμε και τα όσα είδαμε με γυμνό μάτι από την Κύπρο να συμβαίνουν στον ουρανό του Ισραήλ το βράδυ της Τρίτης. Εμείς επικοινωνήσαμε με την πολιτική άμυνα, η οποία παρά τα αρκετά τηλεφωνήματα των τελευταίων ωρών ανταποκρίθηκε άμεσα, δίνοντας μας πληροφορίες για τα δύο κοντινότερα καταφύγια. Μίλουν 16 άλλα κατάφυγια, το πιο κοντινό. Αλλά χωρητικότητα 45 άτομα, νομίζω ότι να πάτε να γεμώσει. Το άλλο που μπορώ να σας δώσω και χωρητικότητα 205 είναι μήλου 4 άλλα κατάμια. Και αφού η πολιτική άμυνα μας έδωσε οδό και αριθμό, εμείς επισκεφτήκαμε την οικία, στην οποία θα πρέπει να κρυφτούμε στο υπόγειό της σε περίπτωση που μας δοθεί σχετική εντολή από την κυβέρνηση. Η Κυπριακή Δημοκρατία φρόντισε εδώ και χρόνια να δημιουργήσει υποδομές σε καταφύγια για το σενάριο που θα χρειαστεί να καταφύγουν εκεί οι πολίτες. Αυτοί είναι οι υπόλοιποι χώροι οι οποίοι έχουν υπάρξει κάποια σήμανση για την ράμπα που λέμε όταν κατεβαίνουμε κάτω στο υπόγειο με το έμβλημα της πολιτικής άμυνας και λέει ότι είναι καταφύγιο και γράφει κάποιο αριθμό. Αυτά τα καταφύγια βρίσκονται κυρίως σε υπόγεια σπιτιών ή και πολυκατοικιών. Έχουμε γύρω στα 2.200 καταφύγια. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για το σε ποια περιοχή πρέπει να πάσουν όταν πάρουν στο 22-403-452. Άραγε γνωρίζουν οι πολίτες σε ποιο καταφύγιο πρέπει να πάνε σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την πολιτική άμυνα. Αυτό που αντιληφθήκαμε από το σημερινό ρεπορτάζ είναι ότι περισσότεροι δεν έχουν ή καλύτερα δεν έχουμε ιδέα. Γνωρίζετε με το κοντινότερο καταφύγιο στο σπίτι σας? Όχι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω κανέναν. Εγώ μένω ψιμολόφου. Το είχα ρωτήσει αυτό το θέμα, γιατί είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, πιστεύω όλους. Αλλά δυστυχώς δεν έχω πάρει καμία απάντηση. Νομίζω ότι είδαμε η πολυκατοικία. Σας ενημέρωσε ποτέ κάποιος για το κοντινότερο? Θυμούμαι να με ενημερώσει κανένας.